Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 σήμερα και φτιάχνω αυτό το έκτακτο σύντομο vlog για να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις ε, στο θέμα της αναβολής του σεμιναρίου που είχαμε προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαρτίου στην Αθήνα. Όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς επειδή Έχετε δηλώσει συμμετοχή και έχετε κρατήσει τις θέσεις σας πάνω από 250 άτομα. Το σεμινάριο το οποίο είχαμε προγραμματισμένο για την Κυριακή 15 Μαρτίου, α, δηλαδή ε, την ερχόμενη Κυριακή, μαζί με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου με τίτλο «Εισαγωγή στα συναισθήματα», δυστυχώς θα πρέπει να αναβληθεί, όχι να ακυρωθεί, να αναβληθεί για κατοπινή ε, ημερομηνία, λόγω του ότι ε, με τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα και μετά από αποφάσεις ε, του ελληνικού κράτους χθεσινές, απαγορεύθηκαν τα συνέδρια για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες στην Ελλάδα. Ε, δεν μπορούμε παρά να α, συμμορφωθούμε με αυτή την απαγόρευση, ε, Εννοείται ότι ε, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε σε οποιονδήποτε κίνδυνο τους ανθρώπους που θα παρακολουθούσαν το σεμινάριο. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα στενοχωρηθείτε ακούγοντας αυτή την είδηση γιατί μου στέλνετε και mail ότι προετοιμάζεστε να έρθετε και από τα νησιά και από άλλες χώρες κάποιοι να, ταξιδέ, να ταξιδέψουν για το σεμινάριο. Λόγω όμως του ότι υπάρχει επιφυλακή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ε, για να προληφθεί επιδημία του κορονοϊού. Ο κορονοϊός, έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο, ο συγκεκριμένος κορονοϊός που μας απασχολεί αυτές τις μέρες είναι ένας ιός που απειλεί τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερη ηλικία, τους ανθρώπους που έχουν χρόνια νοσήματα, Κάποιοι από εσά, οι οποίοι έχετε εξασφαλίσει τη θέση στο σεμινάριο, έχετε τέτοια νοσήματα, ανήκετε σε ευάλωτε ομάδε πληθυσμού. Ε, το σκεφτόμασταν αυτέ τι μέρε πάρα πολύ σοβαρά για το αν θα γινόταν το σεμινάριο 15 Μαρτίου όπω είχε προγραμματιστεί ή αν θα το αναβάλαμε για κατοπινή ε, ημερομηνία. Είχαμε πει ότι σήμερα θα αποφασίζαμε, μα πρόλαβαν οι εξελίξει. Χθες ε, ε, έχουμε διαβάσει στον τύπο ότι έγινε μετά από σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου ε, υπό τον Πρωθυπουργό έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις, μία εκ των οποίων είναι αναστολή των συνεδρίων στην επικράτεια, δηλαδή σε όλη την ελληνική δημοκρατία, για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Άρα αναβάλουμε και εμείς το σεμινάριο. Δεν ακυρώνεται. Δεν γνωρίζουμε σήμερα πότε θα γίνει για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις με τα μέτρα προστασίας του, του, γενικού πληθυσμού που λαμβάνει το ελληνικό κράτος και όταν θα είναι ασφαλές για να γίνει το σεμινάριο, είτε αυτό είναι σε ένα μήνα είτε είναι σε δύο μήνες, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Και εγώ θα σας ενημερώσω εδώ με βίντεο που θα σας πω λήφθηκε απόφαση και θα γίνει την τάδε ημερομηνία και φυσικά η, η εταιρεία impressme.gr που διοργανώνει το συνέδριο θα στείλει email στον καθένα ξεχωριστά από όλου εσά που έχετε κρατήσει τη θέση σα για να σα ενημερώνει για τι εξελίξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αθρώα προσέλευση ε, ε, στο σεμινάριο. Ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει που είμαι σίγουρη ότι αν δεν προέκυπτε στο ενδιάμεσο ε, αυτό το θέμα με τον κορονοϊό θα, θα είμαστε σε σημείο να κάνουμε και δύο σεμινάρια αντί ένα για σκοπούς προστασίας δικής σας και σκοπούς συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις αποφάσεις από το κράτος για προστασία του γενικότερου πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, αναβάλλεται το σεμινάριο. Θα γίνει το σεμινάριο, σίγουρα μετά από τις τέσσερις εβδομάδες που υπάρχει η, η απαγόρευση κατ' τρόπον δεινά, η, η οδηγία ώστε να μην γίνονται συνέδρια και θα είμαστε σε επαφή εδώ στο κανάλι καθημερινά, μιλάμε μέσα από βίντεο, αλλά σας λέω και όλοι όσοι έχετε μπει στην πλατφόρμα και έχετε εξασφαλίσει τα εισιτήρια σας, δεν τα χάνετε και θα, έχει, θα έχετε ενημέρωση μέσω email για το πότε θα οριστεί η νέα ημερομηνία, η οποία θα γίνει σίγουρα. Λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα, Δευτέρα, 9 του Μάρτη 2020, λήφθηκε η απόφαση ούτω ώστε το σεμινάριο τη Κυριακή τη Ερχόμενη να αναβληθεί, όχι να ακυρωθεί, να αναβληθεί. Προς το παρόν σήμερα ισχύει η ομιλία μου που θα γίνει στο Αλιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο την Δευτέρα 16 Μαρτίου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και η παρουσίαση του βιβλίου μου στο κέντρο νεότητας του Δήμου Ηρακλείου την 3η 17 Μαρτίου. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, εάν υπάρξουν άλλες εξελίξεις και υπάρξουν πιο αυστηρές απαγορεύσεις, να μην γίνουν ούτε εκείνα. Προς το παρόν, για σήμερα ισχύουν οι εμφανίσεις μου το ογικών στο Ηράκλειο. Λυπούμε που φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστούμε να το αναβάλουμε, όμως α, η ασφάλεια μας πάνω απ' όλα. Και μην ανησυχείτε, θα τα πούμε και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο σεμινάριο. Ε, δουλεύουμε το υλικό μαζί με την δόκτωρα Αριστονίγη Θοδοσίου και είμαστε και οι ίδιες πολύ ευχαριστημένες με αυτό που θα γίνει τελικά. Καλημέρα. Να έχετε την αγάπη μου, να προσέχετε όλοι. Είπαμε, ε, εφαρμόζουμε τους κανόνες υγιεινής πάντα, όχι μόνο τώρα που υπάρχει αυτή η επιδημία. Ε, Όσοι από εμά ανήκουμε σε ευάλωτε ομάδε πληθυσμού, αποφεύγουμε ε, περιττέ μετακινήσει και επαφέ ε, με ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με άλλου ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή με άλλου ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή σε κρούσματα του ιού. Στην Κύπρο προ το παρόν σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο κρούσμα. Στην Κρήτη δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο κρούσμα. Αυτή τη στιγμή, σα μιλάω σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου το πρωί. Θα είμαστε σε επαφή. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, δεν υπάρχει λόγος τρομοκρατίας. Ε, είναι ένας ιός ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, βλάπτει ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ευάλωτες από θέμα υγείας. Ευχόμαστε όλοι να είμαστε καλά, να είστε όλοι καλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι άνθρωποι και τα, τα πλάσματα για τα οποία γνιάζεστε να είναι καλά και θα περάσει και αυτό. Καλημέρα, φιλιά.